πάμε τώρα σε εσένα, Σταυρόπουλο, να δούμε. Γιατί είχαμε την πρεμιέρα των Ραδιοαθήνα και πάμε να δούμε πώς το Open διέκοψε το πρόγραμμα του Αντένα για να αναγγείλει την επιστροφή των Ραδιοαθήνα. Θα δούμε το βίντεο. Βέβαια, να το δούμε, βέβαια. Όχι, ρε παιδιά, κάτσε μισό λεπτό. Τι είναι. Πρώτη εκπομπή είναι μισό λεπτό. Εδώ! Τι. Ακόμα δεν. Μα βρήκανε και εδώ. Κωστάκι, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Μήπως μπορούμε. Θα χαλάσει η ροή τη. Τι γίνεται, Αντώνη. Σημαντικό. Κυρίες και κύριοι, θα διακόψουμε γρήγορα για ένα έκτακτο δελτίο και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμα του Αντένα από το Open για να σας ενημερώσουμε ότι το Ράδιο Αρβίλα μάζεψε τα μπογαλάκια του από το Open, πήρε και το βινίλιο και την έκανε για Αντένα. Αντώνη, Γιάννη, Χρήστο, Στάθη, λείπετε. Τι θα κάνω τώρα, τι θα διακόπτω εγώ, ξένες ταινίες και σειρές? Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα διακόψουμε ξανά από το Open το πρόγραμμα του Αντένα. Ματώνει η ψυχή μας. Κυρίες και κύριοι, θέλω να το πω στα σοβαρά όμως. Θέλω να στείλουμε φιλιά στους ανθρώπους στο Open και σε όλους τους φίλους που δημιουργήσαμε εκεί. Ξέρετε ότι είμαστε λίγο πειραχτήρια. Είμαστε σίγουροι ότι βλέπετε Αντένα αυτή τη στιγμή. Στο νούμερο 19. Όχι, σας τα στείλουμε. Είπαμε λίγο πειραχτήρια. Ο λόγος ήταν που το κάναμε γιατί όταν ήταν στο Open, ναι, κάθε τρεις και λίγο. Το χρησιμοποιούσαν το συγκεκριμένο παρουσιαστή από το Open για έκτακτα, τα οποία τα δίνουν φυσικά έτσι με δικά τους πράγματα από πάνω. Και γενικότερα τους διακόπτανε συνεχώς με έκτακτα δελτία. Για πάμε τώρα να δούμε, γιατί ξεκίνησε η εκπομπή τους. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε, ποια ήταν η έναρξη και τι νούμερα τηλεθέασης έκαναν. Τα κατάφεραν. Ξαναπήρανε την τηλεθέαση την οποία είχαν κερδίσει στο Open, τη μεταφέραν στον Αντένα. Γιατί θυμόμαστε ότι στο Open κάνανε 20-25% τηλεθέαση. Παλιά στον Αντένα κάνανε 8-9% τηλεθέαση. Ξανακερδίσανε τους τηλεθεατές. Έχει ενδιαφέρον. Για να ακούσουμε πώς ξεκίνησαν την εκπομπή και αμέσως μετά να δούμε εάν κέρδισαν το στοίχημα της τηλεθέασης. Αν υπάρχει ικανοποίηση στα στελέχη του Αντένα. Υπάρχει serial killer. Παντού μας κυνηγάει. Τη χώρα κυβερνάει. Γαμώ. Για να σωθώ από τον κορονοϊό. Δεν θα γλιτώ. Είμαστε σε ένα σωρό. Μα τρέχω από το Μητσοτάκι. Ο Τσίπρας χαρτά ετώ. Και το Πασόκ νοσταλγώ. Κουτσούμπας έχει ρεπό. Κι η χώρα μας το χαρτάκι. Τρέχουμε από το Μητσοτάκι. Που έχει το δήμαρχο Ανιψάκι. Και έχει θυσία στο τσεπάκι. Και μου νορμάλ και ξεκασμένη. Όλοι καμένοι. Μα ο Χούπιος τη χέρζει. Το μπάτσελορ να πέσει με παπά. Για δεν καήκαμε αυτή τη φορά. Δεν θα γλιτώ. Κοιτώ, μια πομπά ακολουθώ. Είμαι ένα καλό παιδάκι. Κι αν δεν μου φτάνει αυτό, έχω τον πλευρυπουργό. Τον Αντώνη στο πλευρό. Και τον Βορύδη τα αστέρι. Που τα στον καρατζά φέρει. Και πήγαιναν χέρι χέρι. Και τώρα πες μου ποιος ξέρει. Τι ετοιμάζουν χουνέρι. Χρήστο εγώ
Στάθη γαμώτη. Και Πασόξι έχω εγώ. Και τον Κωστάκι έχω εγώ. Και τη Σαρδέλα είχα εγώ. Τα παιδιά στο Βανάκι. Ο Εσάς στο σπιτάκι. Κι είμαστε ωραίο παρεάκι. Και με το ωραίο παρεάκι ξεκινάμε σε λιγάκι το πιο όμορφο ταξιδάκι. Έτσι ξεκίνησαν. Θα δούμε. Νούμερα τηλεθέασης είχαμε. Σε ακούμε. Είχαμε νούμερα τηλεθέασης. Ναι. Στο δυναμικό κοινό λοιπόν, Ράδιο Αρβίλα, ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του 20,6%. Μάλιστα. Υψηλά νούμερα. Πρώτη υψηλά ήταν. Νούμερα. 20,6 ενώ στο γενικό σύνολο. 18,2. Μάλιστα. 18,2 στο γενικό σύνολο, 20,6 στο δυναμικό κοινό που χάρισε εκείνη την ώρα πρωτιά στην τηλεόραση του Αντένα.